Το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε σε αυτή την τρίτη έκδοση του προγράμματός μας είναι μία βελτίωση στην οπτική, στην εικόνα του παιχνιδιού μας. Θέλουμε συγκεκριμένα κάθε φορά που το ρομπότ μας στρίβει, είτε τη στιγμή που θα έχει μαζέψει τους 3 δίσκους και θα στρίψει προς τα πάνω, είτε σε αυτήν εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο όταν θα στρίψει δεξιά, είτε τέλος σε αυτό εδώ το σημείο όταν πάλι θα στρίψει δεξιά προς τα κάτω. Θέλουμε λοιπόν αυτές οι στροφές να μην γίνονται απότομα όπως γίνονται τώρα, αλλά να γίνονται ομαλά και σταδιακά, σαν να ήταν πραγματικά το ρομπότ μας μπροστά μας, σε πραγματική κατάσταση. Λοιπόν, ας δούμε πρώτα απ' όλα αυτά τα 3 σημεία τώρα αυτή τη στιγμή, πριν κάνουμε την αλλαγή. Κατεβαίνει το ρομπότ λοιπόν, μαζεύει τους 3 δίσκους και εδώ τώρα κοιτάξτε που δεν καταλαβαίνουμε καλά καλά ότι στρέφει προς τα πάνω. Και εδώ πάλι απότομα στρέφει προς τα δεξιά. Και τέλος στην δεύτερη κουκίδα απότομα στρέφει προς τα κάτω. Θα κάνουμε λοιπόν αυτές τις 3 στροφές ομαλές. Δηλαδή έτσι. Κοιτάξτε τώρα πώς θα στρίψει. Το ίδιο και εδώ. Και τέλος το ίδιο και εδώ.